Τώρα, μια κανονική γυναίκα. Έχει υπάρξει και πιο αδύνατη όμως, απλά αυτό λέμε. Επίσης να πούμε ότι ταλαιπωρείται από θυροειδή, έχει κάνει και επέμβαση πάρα πολλά χρόνια. Άρα δεν έχει να κάνει ότι τρώει ή δεν τρώει, έχει να κάνει ότι έχει πρόβλημα θυροειδού. Της αρέσει το φαγητό και το έχει παραδεχτεί αυτό. Σε όλους μας αρέσει το φαγητό, παιδιά. Συγγνώμη, για παγωτό έχουμε πάει και έχει φάει παιδιά πιο πολύ από μένα. Α, θα τη δώσω τώρα. Συγγνώμη, μην τα λέμε όλα θυροειδή. Δώστε, γιατί δεν θα ξαναπάτε. Πάντως, δεν θα ξαναπάμε μετά από αυτό έτσι κι αλλιώς. Κωνσταντίνα, πιο συμπαθητική από ποτέ. Δηλαδή, εγώ είδα ένα κορίτσι το οποίο είναι μαζί με τους συμπαίκτες, συμπαίκτριές της, τι θέλετε να κάνω, προθυμοποιήθηκε κτλ. Καθόλου ανταγωνιστική. Καθόλου. Ένα τελείως διαφορετικό προφίλ από αυτό που είχε βγει. Έχει αλλάξει πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Έπαθε και έμαθε. Έχει αλλάξει πολύ. Καλά, είναι μακρύ το παιχνίδι ακόμα. Είναι κάποιοι μήνες μπροστά. Μπορεί να υπάρξουν αντικσότητες. Θα αντέξει μήνες, λες. Όχι, γιατί να μην αντέξει, είναι η δημοφιλέστερη αυτή τη στιγμή. Εγώ απλά το είπα αυτό και θέλω να το τεκμηριώσω αυτό που είπα, ότι μπορώ να κάνω, να πω τη γνώμη μου και να κάνω κριτική σαν τηλεθεατή σε ό,τι έχει να κάνει με το αν παίζει, αγωνίζεται καλά ή δεν αγωνίζεται καλά, με το αν ο χαρακτήρας της ή η συμπεριφορά της μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, όπως μπορώ να κάνω για όλους τους άλλους παίκτες. Δεν μ' αρέσει να κάνω σχόλια για ό,τι έχει να κάνει με κιλά, ύψος, πάχος κτλ. Γιατί το θεωρώ αντιαισθητικό σαν σχόλιο, άκομψο, είτε έχει να κάνει με γυναίκα, είτε έχει να κάνει με άντρα. Δεν μ' αρέσει να κάνω τέτοιου είδους σχόλια εμένα, σαν Αταλία. Από εκεί πέρα, ό,τι άλλο έχει να κάνει με το αν θα τη δούμε να φέρεται ωραία ή να μην φέρεται ωραία, να αγωνίζεται καλά ή να μην αγωνίζεται καλά, ευχαρίστως να το σχολιάσουμε. Η πιο αστεία στιγμή πάντως ήταν αυτή που την πάνε πια στην καλύβα και τη δείχνουν το κουτί και λέει, α, αυτό είναι το safe. ή μετά την επόμενη μέρα που λέγω μια χαρά κινήθηκα. Δηλαδή... Τι να πει η Καημένη, τι να πει. Πάντως, η πρώτη της μέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το διαγωνιστικό κομμάτι, δεν ήταν ίσως και... Ήταν ένα αγώνισμα δύναμης, ναι, ο τροχός. Που τη βοηθούσε. Τη βοηθούσε, είχε και πολύ καλή συμπαίκτρια, πάρα πολύ καλή συμπαίκτρια, αλλά πάντως 2 στις 2 νίκες έκανε, έτσι, 2 στις 2 νίκες. Και τα κορίτσια σχολιάζαν ότι είναι γουρλού γενικότερα η Κωνσταντίνα, ήταν και φαγωμένη όπως είπε, είχε δυνάμεις. Είχε δυνάμεις. Και βέβαια εδώ έρχεται και η αδικία, ας πούμε, αν θέλετε, της Τετάρτης, γιατί σε εκείνο ακριβώς το αγώνισμα του τροχού, 2 στις 2 νίκες έκανε και ο Αλέξανδρος Παρθένης. Εξαιρετικά αγωνίστηκε εκείνη την ημέρα, όπως πολύ καλά έχει αγωνιστεί νομίζω και τις προηγούμενες, με μία μικρή εξαίρεση σε ένα αγώνισμα που δεν τα πολύ κατάφερε ίσως. Στην αρχή λίγο δεν τα είχε πάει καλά. Στο πρώτο αγώνισμα. Πήγε. Στο δεύτερο δεν τα πήγε πολύ καλά, στο τρίτο τα πήγε πάρα πολύ καλά. Με αποτέλεσμα, δεν ήταν βέβαια αυτός ο λόγος, αλλά ήταν αυτός που τελικά αποχώρησε. Η πρώτη αποχώρηση του Survivor ήταν δική του. Μιλήσατε? Όχι. Ούτε ένα μήνυμα? Ακόμα εκεί. Ναι, δεν έχει γυρίσει ακόμα. Σχολιάστηκε πάντως, Ναταλία, τα σχόλιά σου για τον Αλέξανδρο στο Twitter. Ναι. Ναι. Και εντάξει, τι πιο γλυκό και πιο ωραίο. Εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί θεώρησα ότι αδικήθηκε πολύ. Ποιος έπρεπε να φύγει δηλαδή, η Χατζίδου? Και αυτή φίλη μας είναι, γιατί? Τη συμπαθούμε, είναι μισό λεπτό. Έχει ωραίο προφίλ. Αν είναι να το πάμε με το ποιοι είναι όλοι οι φίλοι μας. Γιατί ήταν τρεις υποψήφοι, όταν λέμε ότι αδικήθηκε, σημαίνει ότι έπρεπε να φύγει κάποιος από τους άλλους δύο. Ο Δρυμονάκος είναι αθλητής και το κοινό πάντα έτσι βλέπει λίγο πιο αγαπησιάρικα, πιο τρυφερά τους αθλητές. Με ρωτάς ποιος θα έπρεπε να φύγει? Ναι, μου λες ότι αδικήθηκε. Αν μου βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό, θα σου πω η Χατζίδου όσο φίλη μου και να είναι και όσο και να την αγαπάω, αγάπη μου. Μεταξύ, μα μου βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό και μου λες ο Αλέξανδρος ή η Χατζίδου. Πιστεύω ότι πιο πολλά είχε να προσφέρει στην ομάδα ο Αλέξανδρος μακροπρόθεσμα, χωρίς φυσικά να μπορώ να προβλέψω και το μέλλον, δεν είμαι επιθεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη δήλωση ο Αλέξανδρος Παρθένης μετά την αποχώρησή του, η οποία τον στεναχώρησε κιόλας πάρα πολύ και δεν προσπάθησε και να το κρύψει ο άνθρωπος. Στεναχωριέμαι που φεύγω. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσα να προσφέρω πάρα πολλά ακόμα στην ομάδα. Ίσως οι στιγμές πείνας που τις αντιμετωπίζαμε με λίγο χορό, με λίγο τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα και πήρα την απόφαση να έρθω στον Άγιο Δομήνικο, είχα βάλει το χειρότερο σενάριο και το καλύτερο σενάριο. Το χειρότερο σενάριο ήταν αυτό που έγινε σήμερα. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και στα 12 παιδιά
προσθέτοντας και την Κωνσταντίνα που ήταν η τελευταία προσθήκη στην ομάδα μας, να το απολαύσουν στο 100% γιατί είναι μια μοναδική εμπειρία. Στεναχωριέμαι γιατί δεν θα μπορέσω να προσφέρω από σήμερα στην ομάδα. Θα τους περιμένω έξω, έναν προς έναν, θα τους βλέπω όλους. Μάλιστα. Αξιοπρεπής. Πάρα πολύ. Πάντα είναι αξιοπρεπής πάρα πολύ. Μα στεναχωρηθήκαμε όλοι. Δηλαδή και εγώ που δεν το γνωρίζω προσωπικά τον Αλέξανδρο Παρθένη, στεναχωρήθηκα που έφυγε, γιατί φαίνεται τόσο καλό παιδί, τόσο ομαδικό, τόσο αθλητικό. Μωρέ, δεν είναι θέμα μόνο καλού παιδιού. Η κακή είναι στη φυλακή, άμα το πάμε έτσι. Είναι θέμα ότι είναι καλός αθλητής. Είναι πάρα πολύ καλός αθλητής. Και αν του δινόταν ένα χρονικό περιθώριο, τι να σου πω τώρα, 10 ημερών ακόμα, ο Αλέξανδρος θα έσκιζε σε αυτή την ομάδα. Δεν του δόθηκε χρόνος. Και αυτό εγώ θεωρώ αδικία. Ίσως έχει να κάνει και με το ότι ο Αλέξανδρος είναι ένα κλειστό παιδί. Δηλαδή και εμείς που τον έχουμε ζήσει πολλά χρόνια ως δημοσιογράφοι. Ξέρεις ότι δεν ήταν ποτέ άνθρωπος των δημοσίων σχέσεων, ποτέ έτσι πολύ ανοιχτός άνθρωπος. Δηλαδή, τα καλά του στοιχεία που ξέρω και από σένα ότι διαθέτει, ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία να τα επικοινωνήσει δημόσια όπως κάνουν άλλοι από το χώρο. Και κάπως ο Αλέξανδρος, σε σχέση με την εικόνα που είχαμε, μου φάνηκε έτσι πιο αδύνατος από ό,τι τον είχα συνηθίσει, σαν εικόνα εννοώ, δηλαδή όταν τον είδα σαν παρουσία. Έχει αδυνατήσει, γιατί εδώ και αρκετά χρόνια ασχολείται σχεδόν επαγγελματικά με το μαραθώνιο. Δηλαδή τρέχει σε κάθε μαραθώνιο που γίνεται, οπότε οι μαραθωνοδρόμοι χάνουν πολύ σε όγκο και αποκτούν γράμμωση και αδυνατίζουν πολύ, ξέρεις, ούτως ή άλλως. Αλλά κρίμα. Και λέτε να δούμε το. Εγώ πιστεύω μπορεί να επιστρέψει στην πορεία. Ανατροπές γίνονται. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο. Είχε πολύ όρεξη να κάνει πράγματα. Και αυτό είναι και το κρίμα. Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε καθόλου. Δηλαδή, και είναι και ένα comeback του Αλέξανδρου Παρθένη. Από τα φώτα και αυτά. Ήταν μια απόφασή του. Ξέρεις να πολύ κάνει γρήγορα, εσύ, αυτό το βήμα και το πήρανε μέσα τα χέρια. Πολύ γρήγορα. Θέλετε να δούμε καθόλου πριν πάμε στη Μέρη το αγώνισμα της Κωνσταντίνας. Το πώς αγωνίστηκε η Κωνσταντίνα. Έχουμε τον τροχό. Όχι. Μετά. Αγωνίστηκαν πάντως για μια μακαρονά. Για μια μακαρονάδα σε αυτή τη συσκευασία, την πολύ νόστιμη. Την έχω δοκιμάσει κι εγώ αυτή. Ναι. Λοιπόν, την έχεις. Εντάξει, τώρα, δεν είναι και πολύ κολακευτική αυτή η φωτογραφία. Πες μου, δείξε μου έναν άνθρωπο ο οποίος μπουκώνεται με μακαρονάδα. Ναι, να σου πω όμως κάτι. Δείξε μου έναν άνθρωπο που θα σταματήσει εμένα πώς είμαι όταν μπουκώνομαι με φαγητό. Και δεν πεινάμε και τόσο πολύ ως τα παιδιά. Κανένας μας δεν είναι κολακευτικός. Σε φωτογραφία δεν είναι φωτογενής όταν τρώει. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, θα πας να σου πει η Μέρη